ενδιαφέρον να το δούμε, έτσι. Πολύ όμορφα, πάμε. Υπάρχουν κάποια αθλήματα που είναι πραγματικά βγαλμένα από παραμύθι. Τη μαγεία και τη συγκίνηση όμως που μπορεί να προσφέρει το καλλιτεχνικό πατινάζ μπορείς να νιώσεις μόνο τη στιγμή που θα φορέσεις τα παγοπέδιλα και θα σταθείς στον πάγο. Με το που πατάς στον πάγο, το νιώθεις αυτό. Είσαι εκεί που πρέπει να είσαι, δεν θες κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραία αίσθηση, είναι σαν να πετάω ουσιαστικά. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όχι μόνο εκείνοι που παρακολουθούν άφωνοι τις παγκόσμιες αναμετρήσεις, αλλά κυρίως οι αθλητές που με πείσμα και επίπονη προσπάθεια παλεύουν στην Ελλάδα για αυτό το υπέροχο αλλά ξεχασμένο άθλημα. Ήμουν πάρα πολύ μικρή και απλά έβλεπα το πατινάζ στην τηλεόραση όπως όλα τα παιδιά και είχαμε πάει μια μέρα, θυμάμαι, στο παγοδρόμιο, αλλά αυτό ήταν στην Αυστρία. Και αμέσως με το που μπήκα στον πάγο άρχιζα να κάνω. Και μετά λέω, εντάξει, αυτό θέλω να κάνω. Αλλά δεν είχαμε παγοδρόμο, όχι κλάμα από εδώ, γκρίνια από εκεί. Και άνοιξε δίπλα στο σπίτι μου. Δηλαδή, οι ευχές πραγματοποιούνται. Ήταν μια γιορτή, κάτι γενέθλια που είχα πάει και μπήκα στον πάγο και λέω μετά στη μαμά, θέλω να πάω πατινάς. Και τότε άρχισε όλα αυτά. Πώς είναι η αίσθηση του να τσουλάς τον πάγο με το παγοπέδιλό σου? Πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σένα? Υπάρχουν δυσκολίες αυτό στο καλλιτεχνικό πατινά? Προφανώς και υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει σίγουρα ανταγωνισμός, υπάρχει η απόρριψη, υπάρχει γενικώς το επίπεδο του εξωτερικού είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουν καλύτερο παγοδρόμιο, μεγαλύτερες διαστάσεις, προπονητές. Ευκαιρίες τους δίνονται, ενώ σε εμάς σχεδόν τίποτα. Άρχισα να το βλέπω στην τηλεόραση και μου άρεσε πολύ. Τι σου άρεσε περισσότερο? Μου άρεσε η τεχνική που τσουλούσανε στον πάγο και που χορεύανε και κυνηγάω κι εγώ αυτό το όνειρο. Να γίνω κι εγώ μια μεγάλη χορεύτρια. Πόσες ώρες ασχολείστε τη βδομάδα εσύ με αυτό? Μέχρι στιγμής που δεν είχαμε το παγοδρόμιο ήταν περίπου 5, κάπου εκεί. Αλλά τώρα που άνοιξε το παγοδρόμιο είναι σαφώς περισσότερες. Σε αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό πηγαίνει? Στο παρελθόν πήγα σε μερικούς αγώνες. Εντάξει, εκεί είναι που ένιωσα την απόρριψη, γιατί φυσικά το επίπεδο είναι μεγαλύτερο. Εντάξει, έχω πάρει κάποιες καλές θέσεις, αλλά σε μικρότερες κατηγορίες. Τώρα που μεγάλωσα, ο ανταγωνισμός λίγο είναι μεγαλύτερος, το επίπεδο είναι μεγαλύτερο και οι απαιτήσεις φυσικά είναι μεγαλύτερες. Οπότε μέχρι στιγμής εγώ και ο προπονητής μου δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσω να διαγωνιστώ κι εγώ σε ίσως μεγαλύτερους αγώνες. Έχουμε περίπου 3,5-4 χρόνια που ξεκινήσαμε από το μηδέν δυστυχώς, αλλά χωρίς καμία υποδομή κατορθώσαμε και λειτουργούμε τα παγοδρόμια με άδειες λειτουργίας κανονικά πλέον, γιατί τα παγοδρόμια δεν είχαν άδειες λειτουργίας, κυριότερο από άποψη ασφάλειας, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Βγάζουμε άδειες διεξαγωγής των αγώνων και έχουμε κάνει 2 πανελλήνιους αγώνες με αυτή τη στιγμή μία αθλήτρια η οποία είναι από Θεσσαλονίκη, η Δεσποινής Βούλγαρη, είναι του 2002 γεννηθής. Έχει ασχολείται γύρω στα 5 χρόνια, λίγο σχετικά για το άθλημα, λίγα χρόνια, αλλά έχει αρκετά μεγάλη εξέλιξη και αυτή βέβαια την αποκτάει όχι μόνο στο παγοδρόμιο εδώ, αλλά και πηγαίνοντας και προπονούμενοι στα παγοδρόμια του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Βουλγαρίας που είναι πιο κοντά. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στο καλλιτεχνικό πατινά? Η τεχνική και το πώς έχει μέσα και το χορό. Είναι δύσκολο, θεωρεί? Ναι, στην αρχή πρέπει να προσπαθήσεις πολύ και να μην τα παρατάς. Έχω πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω και δεν θα ήθελα να το σταματήσω. Θα ήθελες να γίνεις επαγγελματίας, Ναι, θα ήθελα κι εγώ να διδάξω. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο καλλιτεχνικό πατινά? Δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα πράγματα. Είναι... αν δεν σου αρέσει κάτι, σου φαίνεται δύσκολο. Αν σου αρέσει, δεν σου φαίνεται και τόσο.
Δυστυχώς η πολιτεία δεν δίνει ούτε ευρώ για το καλλιτεχνικό πατινάζ και όπως και όλα τα αθλήματα του πάγου. Με αποτέλεσμα αρκούμαστε μόνο στην επιδότηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που δεν φτάνει γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τους αθλητές, αυτούς οι οποίοι είναι σε επίπεδο καλό, να φύγουν στο εξωτερικό, να λάβουν μέρος σε διεθνείς αγώνες. Άμα μου έλεγα να γραφτώ σε ένα άλλο άθλημα, ακόμα και όταν σταμάτησε το παγκοδρόμιο, όταν έκλεισε, δεν θα το άλλαζα. Μου άρεσε πάρα πολύ.